Κάθε μήνα οι φορολογούμενοι θα είναι με το χέρι στη τσέπη, καθώ θα πρέπει να πληρώνουν το σφορολογαριασμού πέραν των υποχρεώσεων του παρελθόντο, όπω οι μηνιαίε δόσει για αριθμή σύλληξη πρόθεση μονοφυλών. Του επόμενου θα είναι υποχρεωμένοι να εξοφλήσουν το φόρο εισοδήματο φυσικών προσώπων. Η πρώτη ω το τέλο Ιουλίου, δηλαδή μερικέ ημέρε μετά τη λήξη τη προθεσμία υποβολή των δηλώσεων 26 Ιουλίου, η δεύτερη ω το τέλο Σεπτεμβρίου και η τρίτη και τελευταία ω το τέλο Νοεμβρίου. Τον ένθια, ο φόρο θα υπολογιστεί φέτο με βάση τι νέε αντικειμενικέ αξίε που ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο και περίπου 200.000 ιδιοκτήτε. Σε θα πληρώσουν αυξημένο φόρο, ακόμη και πάνω από 200 ευρώ, σε σχέση με πέρσι. Η έκδοση των νέων εκαθαριστικών έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Αυγούστου, αλλά υπάρχουν σκέψει για έκδοσή του στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, ο φόρο θα ξεκινήσει να πληρώνεται από το τέλο Σεπτεμβρίου και σε πέντε μηνιαίε δόσει, με την τελευταία έω το τέλο Ιανουαρίου 2019. Τα τέλη κυκλοφορία για το 2019 από τα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται να φορτωθούν στο τάξη τα ειδοποιητήρια την τελών κυκλοφορία. Ακόμη δεν έχει αν θα γίνουν αλλαγέ και τα τέλη κυκλοφορία.